Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο Mediterranean Cosmos θέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα να φωνάξουμε δυνατά ότι ο αγώνας μας συνεχίζεται. Να στείλουμε ισχυρό μήνυμα σε κυβέρνηση και υποδοσία ότι δεν χωράει άλλη υπομονή. Εργαζόμαστε στο μεγαλύτερο κόμμα τουρισμού της σχετικής Μακεδονίας, σε ένα εμπορικό που ανήκει στον όμιλο Ολλάντα Development, ο οποίος βάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο και συνεχίζει να επενδύει σε μεγάλα έργα, έχοντας μετοχές στο ελληνικό τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Παρόλα αυτά, εμείς οι εργαζόμενοι δουλεύουμε με άθλιες συνθήκες εργασίας. Κάναμε το πρώτο βήμα ενισχύοντας μαζικά τις εκλογές του κρατικού μας σωματείου της Ένωσης Εμποροϋπαλλήλων του Θεσσαλονίκης. Αυτή την περίοδο μαζεύουμε υπογραφές για να διεκδικήσουμε από τη διοίκηση του εμπορικού αύξηση των δρομολογίων στα αστικά λεωφορεία, ειδικά σε όλες τις έδρες της εμβαρδιών μας και του σχολάσματος. Για να μην περπατάμε εμείς οι εργαζόμενες το βράδυ μέσα στο σκοτάδι μέχρι τα Ικαία για να πάρουμε ένα λεωφορείο να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Διεκδικούμε επίσης τη διαμόρφωση ενός χώρου για να μπορούμε οι χιλιάδες εργαζόμενοι να κάνουν αξιοπρεπώς το διάλειμμά μας και όπως στους διαδρόμους είτε ασφαλιά έξω από το εμπορικό, βρέξει, χιονίσει είτε με κάψιμο. Η ανταπόκριση από τους συναδέλφους είναι τεράστια. Ψάχνουν να γνωρίσουν το σωματείο και να μάθουν με ποιους τρόπους μπορούμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό το κλίμα της διεκδίκησης και του αγώνα όλο και αυξάνεται. Μπορούμε το επόμενο διάστημα να κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα μας. Για να κατοχυρωθεί η κυβερνάτικη αργία που από τον Νοέμβριο με τον Black Friday μέχρι και τον Ιανουάριο δουλεύαμε σχεδόν όλες τις Κυριακές, χωρίς άδειες, πολλές φορές 12 ώρα με απείλωτες υπερορίες. Να σταματήσουμε να δουλεύουμε με σπαστό ωράριο και να υπογράψουμε την κρατική σύμβαση εργασίας. Είμαστε αισιόδοξοι.